το κέντρο πρόληψης επί 30 χρόνια στηρίζει το παιδί, στηρίζει τον έφηβο, τον γονιό, τον μαθητή, τον εκπαιδευτικό, τον άνθρωπο, την κοινότητα. Μόνο για την φετινή χρονιά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που αφορούσαν 2.500 περίπου συμπολίτες μας, στην πλειοψηφία γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τώρα όμως χρειαζόμαστε εμείς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια η πρόληψη, η οποία παρέχει υπηρεσίες δωρεάν, απαξιώνεται και με το νέο σχέδιο νόμου που πρόκειται να κρατηθεί, επιχειρείται να κλείσει μια ιστορία 30 ετών που έχει αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Οπότε καλούμε την στήριξη για τα κέντρα πρόληψης, μια και είναι οι μοναδικές σχεδόν δομές, τουλάχιστον στην περιφέρεια, που προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες και προσφέρουν μια συνεχή, ανελειπή και ουσιαστική υποστήριξη στο βασικό πυλώνα της κοινωνίας μας, που είναι τα παιδιά μας, είναι οι έφηβοι μας και κατ' επέκταση το υποστηρικτικό τους πλαίσιο οι γονείς και οι μαθητές, και ταυτόχρονα στελεχώνονται από ένα επιστημονικό προσωπικό που επί 30 χρόνια έχει μια διαζώσεις, συνεχιζόμενη εκπαίδευση με τεράστια τεχνογνωσία και τεράστια εμπειρία στα κομμάτια των εξαρτήσεων της ψυχοκοινωνικής υγείας. Είμαστε σήμερα το 26 Ιουνίου στην Καρδίτσα, μαζί με το Κέντρο Πρόληψης του Καρδίτσας, να κάνουμε μια ενημερωτική δράση για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Σε συνεργασία ενημερώνουμε τον κόσμο σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει το κάθε πρόγραμμα. Η κινητή μονάδα βρίσκεται στην Καρδίτσα από τον Νοέμβριο περίπου του 2021, σταθερά εβδομαδιαία. Κάθε Τετάρτη, 10 με 1 είμαστε εδώ. Βλέπουμε ανθρώπους που έχουν πρόβλημα εξάρτησης από αλκοόλ, ναρκωτικά και τζόγο, τις οικογένειές τους, σημαντικούς άλλους. Κάνουμε ενημερώσεις στα σχολεία, σε γονείς, εκπαιδευτικούς. Τρέχουμε προγράμματα πρόληψης. Εκπαιδεύουμε προσωπικό του Δήμου. Εκπαιδεύουμε προσωπικό υπηρεσιών, προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε αυτό το κομμάτι των παραγωγών πιο εύκολα και οι άνθρωποι να βρίσκουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Δυστυχώς η Καρδίτσα δεν έχει άλλες υπηρεσίες απεξάρτησης, οπότε προσπαθούμε πάρα πολύ να είμαστε εδώ, να δίνουμε αυτό το στίγμα και κάθε άνθρωπος να μπορεί να επιτευχθεί κάπου. Ελάτε σήμερα εδώ, θα είναι μεγάλη χαρά για μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε, να αφήσετε ένα μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, γιατί μόνο μέσα από τις συνεργασίες μπορεί να βγει κάτι, ειδικά στις μέρες που ζούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.